Τον νομίζω έχουμε και τον Κώστα. Ναι, ναι, Ανδρέα, εδώ είμαι. Πού ήσουν, ρε καπετάν, γρήγορα. Ρε τα δερμενάκια, σέστηνα. Πλακώθηκες με το δράμαλι. Ας τον είμαι... κυταρά να καθαρίσει μόνος του. Μπήκε στη μάχη. Για τα γάνη είμαι... είχες. Για τα γάνη, ναι. Είχε. Τώρα αυτή έχει τη στιγμή πάντα είμαι... για τα γάνη. Είμαι στη Δίνη, σε ένα από τα πιο ωραία χωριά της ορεινής Ελλάδας, δυτική Φραγκίστα Ευρυτανίας, καφέ Πλάτανος. Οπότε όμως εδώ και οι τηλεπικοινωνίες δυστυχώς είναι λίγο περίεργες. Ανέβηκες σε μαγικά μέρη. Ανέβηκες κοντά στην πολύ αγαπημένη μου βράχα. Αχ, κοντά στα φουρνά. Τα ωραία καλοκαίρια μου εκεί πάνω. Δυο καλοκαίρια ονειρεμένα. Ήμουνα όλος ένα σπυρί, γιατί μαρπάζανε τα στάκια. Με φουντώνανε και η κορμάρα μου γινότανε κάργαν επιθύμητη. Λοιπόν, Κωνσταντίνε. Ναι, Ανδρέα μου. Ο περίεργος μήνας. Mm-hmm. Απειλές του Σουλτάνου. Θα βγάλει έξω το... ποταμόπλιο, ναι, 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 για να τρυπήσει και να μαζέψει ό,τι πετρέλαιο υπάρχει. Από την άλλη πλευρά, οι υπόλοιποι υπουργοί του γυράζουν και φωνάζουν. Τι δίκιο να έχει η Ελλάδα, η οποία έχει 6 μίλια θαλάσσιο ορίζοντα και 10 μίλια στον ουρανό. Υπάρχει τέτοιο πράγμα? Δηλαδή, μη ασκώντας το δικαίωμά μας για 12 μίλια και από πάνω και από κάτω, βρισκόμαστε στο να ψαχνόμαστε για να αιτιολογούμε το γιατί κάτω έχουμε 6 και πάνω έχουμε 10. Σου φέρνω ένα παράδειγμα. Πάση περιπτώσει, σε αυτή την περίεργη εποχή που όλα παίζουν, δεν μένει κανείς εκτός σεναρίου. Όλα παίζουν. Και από δυστυχώς δεν ξέρουμε με τι βάρη έχουν φορτώσει 30 χρόνια κυβερνήσεις αυτή την κυβέρνηση τώρα, δε, η οποία έχει κάνει τα λάθη της. Έχει κάνει όμως για πρώτη φορά εθνική πολιτική. Ώστε να είσαι στο σημείο και να λες ότι αυτή τη στιγμή σε ουρανό τουλάχιστον έχω τον πρώτο λόγο. Ναι. Και σε θάλασσα είμαι αρκετά καλά. Αυτό το τελευταίο ήθελα να μου το τεκμηριώσεις. Ναι, Ανδρέα μου. Ότι ο λόγος μας, ναι, δεν είναι απλός να καθησυχάσουμε τον κόσμο. Όχι, όχι, όχι. Ότι ο λόγος μας έχει ουσία και μιλάει με αριθμούς και με γεγονότα. Σ' ακούω. Ναι, κοιτάξτε, γιατί μπορούμε να πούμε πάρα πολλά, αλλά νομίζω ότι αξίζει να επικεντρώσουμε στο θέμα της αεροπορικής ισχύος. Εγώ και ως καθηγητής Ευελπίδων, αλλά και γενικότερα οι απόψεις μου είναι γνωστές. Εγώ και, ναι, στο ναυτικό και στο στρατοξύνας. Βεβαίως, αλλά επειδή ακριβώς παίζεις, ναι, μπάλα μόνο στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί, ναι, εκεί πάνω στην Ευρυτανία μετά τις 11 η ώρα βγαίνει ο Δρακουμέλ. Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε, ναι, τέτοια φαινόμενα. Ναι, λοιπόν, ναι. Κοιτάξτε, το βασικό είναι ότι ας αντιληφθεί κάποιος έτσι, που δεν πολύ ασχολείται με θέματα άμυνας, τον ελληνοτουρκικό χώρο επιχειρήσεων ως ένα μοναδικό χώρο στον πλανήτη που είναι ένας ενιαίος και αδιαίρετος αεροθαλασσιοχερσαίος, αν μου επιτρέπετε. Δεν μπορείς να βγάλεις τη μία διάσταση εκτός της άλλης. Πώς το εννοούμε? Ότι είναι ένας μικρός χώρος που είναι μεγάλο του κομμάτι είναι μια αρχιπελαγική δομή
Οπότε εκεί η αεροπορική ίσχυση, η ναυτική ίσχυση και η χερσαία ίσχυση ενοποιούνται σε ένα ενιαίο μέγεθος. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, παρόλο που υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει η Ελλάδα και πρέπει να γίνουν μέσα στα επόμενα χρόνια, και παρόλη τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν οι Τούρκοι και την επικίνδυνη προσπάθεια με την ανάπτυξη δικών τους συστημάτων κλπ. Που τα έχουμε πει και δεν υπάρχει λόγος να το επαναλάβουμε. Τα οποία συστήματα είναι αξιόπιστα. Αξιόπιστα είναι, δεν είναι όμως κάτι αυτό μαγικό. Αυτό είναι το μεγάλο το ερωτηματικό. Ναι, είναι, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι λένε, ξέρω εγώ, ότι κάνουν οι Τούρκοι, κάνουν τα Μπαϊρακτάρ, κάνουν μια επανδρομένα αεροπλάνα και νομίζουν, ξέρω εγώ, ότι έχουν φέρει τεχνολογίες από το μέλλον. Δεν όλα, είναι τίποτα φοβερό. Όλα πέσανε στην Ουκρανία. Ναι. Δεν έμεινε ένα για δείγμα. Μια χαρά πέφτουνε. Λοιπόν, αυτή η χώρα που πραγματικά καινοτόμησε και εισήγαγε νέα δεδομένα στην εναέρια αρχικώς μάχη, αλλά μετέπειτα και στην αεροναυτική και στη χερσαία, ήταν η Ελλάδα. Και σε μεγάλο βαθμό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο η αγορά των Ραφάλ. Λοιπόν, εδώ τώρα, εντάξει, είναι διάφοροι που λένε ναι, τα λες για να κάνεις τον καλό στην κυβέρνηση. Όχι, έχουμε κάνει την κριτική μας όπως έχεις πει και εσύ. Ωστόσο, αυτή ήταν μια αγορά που πραγματικά... Δεν απολογούμαστε, ρε Κωνσταντίνε. Δεν απολογούμαστε. Αλλά και όπως τα δεδομένα. Λέμε τα στραβά τους και τα ανάποδά τους, ναι. Έτσι λέμε και τα σωστά τους. Και να τα πω πολύ απλά για ποιο λόγο είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένα νέο μέγεθος. Δεν είναι απλώς ότι παίρνεις ένα νέο αεροπλάνο που είναι γενικώς καλύτερο από το F-16 και λες, άμα απομονομαχήσει, γιατί ακούμε και κάτι τέτοια, το F-16 με το Ραφάλ ποιο θα νικήσει. Δεν είναι τώρα αγώνας 100 μέτρων να τρέχει ο Μπολτ, ξέρω εγώ, με κάποιον άλλο. Είναι, πρέπει να το δούμε ως ολότητα. Το Ραφάλ είναι ένα σύστημα συστημάτων, δηλαδή σου επιτρέπει την ενοποίηση της αεροπορικής σου δύναμης σε μια ολότητα. Και τι εννοώ, καταρχάς να πούμε πόσα έχουμε. Μέχρι στιγμής έχουμε 6. Μεταχειρισμένα μεν, αλλά της τελευταίας έκδοσης, της F3R, που είναι η πιο προηγμένη που υπάρχει. Και περιμένουμε και άλλα 6. Η είσοδος σε υπηρεσία θα γίνει πολύ σύντομα. Δηλαδή, κανονικά, βάσει των αρχικών χρονοδιαγραμμάτων, πρέπει να αρχίσει ή τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο και μέχρι το Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο να έχουν ενταχθεί σε υπηρεσία. Λοιπόν, μιλάμε για 12 αεροπλάνα. Μια ερώτηση. Ναι, ναι. Αυτά τα 6 Ραφάλ που έχει αυτή τη στιγμή. Και άλλα 5-6 Viber που έχουν γυρίσει από την Αμερική. Σε καλύπτουν αυτή την ώρα. Δεν σε μπορεί μια να δύσκολη στιγμή. Έχουνε, όπως σου έλεγα, ας περιοριστούμε σε αυτά τα 12 αεροπλάνα, τα 12 Ραφάλ. Λοιπόν, που τα περιμένουμε μέχρι το τέλος του έτους. Ή τα 6 που έχουμε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα αεροπλάνα, πέραν τις πολύ ισχυρές τους, τις πολύ μεγάλες τους ικανότητες ως αεροπλάνο, έχουν, ας πούμε, ένα στοιχείο που είναι μοναδικό, δεν έχει υπάρξει στο ελληνοτουρκικό περιβάλλον και δεν το έχουν και οι Τούρκοι. Ποιο είναι αυτό? Είναι η δυνατότητα να λειτουργούν, να κάνουν βολές, τη στοχοποίηση και τις βολές μέσω data link, μέσω ZEX δεδομένων. Δηλαδή, τι εννοώ? Να πετάει, ας πούμε, το υπτάμενο ραντάρ το δικό μας, το AirEye, λοιπόν, να εποπτεύει όλον τον ελληνοτουρκικό χώρο μέχρι σε βάθος μέσα στη Μικρά Ασία, να περνάει μέσω ζεύξης δεδομένων τα στοιχεία στοχοποίησης, δηλαδή για κάποιους στόχους στον αέρα, ταχύτητα, κατεύθυνση, ξέρω εγώ, ιστορίες, τα πάντα. Δηλαδή να ρωτήσω, να ρωτήσω. Ναι. Δηλαδή να εποπτεύει πού, μέχρι την Άγκυρα. Να εποπτεύει, ναι, σχεδόν μέχρι την Άγκυρα ουσιαστικά. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει όλο το Αιγαίο και μέχρι σε βάθος μέσα στην Τουρκία. Λοιπόν, βλέπει λοιπόν μια ομάδα τουρκικών αεροπλάνων, περνάει τα δεδομένα στα Ραφάλ. Τα Ραφάλ έχουν τον καλύτερο πύραυλο μεγάλου βεληνικού αέρος-αέρος στο δυτικό πλωστάσιο αυτή τη στιγμή, το Μέτεωρ, ο οποίος είναι ένα πολύ μεγάλο βεληνικού όπλο. Δεν ξέρουμε πόσο είναι. Στην αρχή λέγαμε για 120 χιλιόμετρα, ωστόσο πληροφορίες που έρχονται από ανοιχτές πηγές μιλάνε πλέον για 160, 170 και 180 χιλιόμετρα. Λοιπόν, το Ραφάλ τι θα μπορεί να κάνει? Τα Ραφάλ θα μπορούν να εξαπολύσουν αυτούς τους πυράβλους χωρίς να ενεργοποιήσουν τα δικά τους ραντάρ. Οπότε τα εχθρικά αεροπλάνα θα πηγαίνουν ανυποψίαστα ότι έρχεται εναντίον τους μια ομάδα πυράβλων που θα τα καταστρέψει. Ο πύραυλος θα κατευθύνεται. Συγγνώμη, ρε Κώστα. Ναι. Πάλι διακόπτω, ο Αγενής. Δηλαδή, από τη Θάσο
θα μπορεί να στοχεύεις τις γέφυρες στην Κωνσταντινούπολη. Όχι, όχι, εγώ μιλάω τώρα για αερομαχία. Μιλάμε για σύγκρουση στον αέρα. Δηλαδή πύραυλους οι οποίοι θα χτυπάνε εχθρικά αεροπλάνα. Και το πολύ βασικό, ότι αυτά, δηλαδή εάν πάει ένα F-16 σήμερα, έστω του βάζει ένα πύραυλο πολύ μεγάλου βελνικούς, για να ρίξει αυτό το πύραυλο θα σημαδέψει με το δικό του ραντάρ. Οπότε το εχθρικό αεροπλάνο, το σύστημα αυτοπροστασίας του, θα κατανοήσει ότι δέχεται επίθεση και θα κάνει κάποιες ενέργειες. Εδώ μιλάμε πλέον ότι δεν θα παίρνει χαμπάρι. Δηλαδή μπορεί να φύγει μια ομοφροντία πυράβλων, να έχουν μπει τα αεροπλάνα αυτά, ξέρω εγώ, να έχουν μπει στο ύψος της Χίου και να διεισδύουν στο Αιγαίο, ένα πακέτο εχθρικό τουρκικό, και εσύ να είσαι πάνω από την Τανάγρα, να τους εξαπολύσεις μια ομοφροντία, να μην πάρουν χαμπάρι ότι δέχονται επίθεση, οι πύραυλοι να κατευθύνονται χωρίς το Ραφάλ, τα Ραφάλ να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους ραντάρ, και όταν φτάσουν σε κοντινή απόσταση να εργοποιήσουν το δικό τους ραντάρ και να πάνε και να γίνει ολοκαύτωμα. Και επειδή ο πύραυλος αυτός έχει αυλοθητή, αυτό σημαίνει ότι έχει μεγάλες δυνατότητες να κάνει ελιγμούς και στην τελευταία φάση της προσέγγισης. Είναι δηλαδή ένα πολύ επικίνδυνο όπλο σε σχέση με ό,τι άλλο υπάρχει. Σου δίνει ένα τρομακτικά μεγάλο ποιοτικό αλλά και ποσοτικό πλεονέκτημα που δεν το έχουν οι Τούρκοι. Δεν το έχουν οι Τούρκοι, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Οπότε στο κρίσιμο χώρο, στο κρίσιμο σημείο της εναέριας μάχης μπορεί να ευελπιστούμε ότι θα προκύψουν σενάρια αντίστοιχα με αυτά που είχαμε στους Αραβο-Ισραηλινούς πολέμους. Εκεί που πηγαίναν, ξέρω εγώ, και είχαμε 70-0 για κάτι τέτοια νούμερα. Λοιπόν, εάν λοιπόν αρχίσεις και ξεπλέκεις, ξετυλίγεις το πουλόβερ, όταν λοιπόν επιτύχεις ένα τέτοιο πλήγμα στον αέρα και καταφέρεις και αποκτήσεις αεροπορική υπεροχή, μετά και με τα νέα όπλα που αναμένεται να αποκτήσεις τα αεροεκτοξευόμενα εναντίον πλοίων, αρχίσεις πλέον και στοχοποιείς και τα καράβια του αντιπάλου. Έχεις υπεροχή, συνεχίζεις να έχεις μεγάλη υπεροχή στα υποβρύχια. Τα υποβρύχια, ειδικά τα τέσσερα. Ναι. Σ' ακούω. Ναι. Τελείωσαν τα υποβρύχια τα τέσσερα. Ειδικά τα τέσσερα τα υποβρύχια, τα Type 214, αλλά και το ωκεανός που είναι παλαιότερο μεν, αλλά με ένα αερόβια πρόωση και με τις νέες τορπίλες που παίρνεις, είναι κυριολεκτικά φωνικές μηχανές. Δηλαδή, πολύ δύσκολα μπορεί να τα αντιμετωπίσουν οι Τούρκοι. Γιατί είναι φωνικές μηχανές? Γιατί είναι τρομακτικά αθόρυβα. Είναι τρομακτικά αθόρυβα. Έχουν πολύ ισχυρά σόναρ. Μπορούν να πιάσουν δηλαδή τους αντιπάλους από μεγάλες αποστάσεις. Το μόνο που τους έλειπε ήταν μια πολύ καλή τορπίλ, την οποία ευελπιστούμε να έρθει σύντομα. Αλλά και με τις υπάρχουσες μπορεί να κάνει τεράστια ζημιά. Δηλαδή, πολύ δύσκολα μπορούν να εντοπιστούν. Είναι σχεδόν αόρατα τα υποβρύχια. Εάν έρθει αυτή που περιμένουμε, τότε αυξάνουν πάρα πολύ δυνατότητες. Γιατί θα μπορείς να χτυπάς στόχους σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις από ό,τι σήμερα. Δηλαδή, συνεχίζεις. Γιατί μιλάμε απόσταση. Για 50 χιλιόμετρα απόσταση μέγιστο βεληνικές. Μιλάμε για πολύ μεγάλα βεληνική. Και δεν ξέρω και τι δυνατότητες θα έχει αυτή η τορπίλη όσον αφορά τις δυνατότητες να λειτουργεί με το δικό της σόναρ, να εντοπίζει στόχους μέσω πιθανώς και με τεχνητή νοημοσύνη και μια σειρά από άλλα. Λοιπόν, έχουμε μια μεγάλη επανάσταση και στον χώρο των τορπιλών, τόσο όσον αφορά το βεληνεκές με τις νέου τύπου μπαταρίες. Δηλαδή με λίγα λόγια, ναι, με δύο υποβρύχια τέτοια, ελέγχεις τη θάλασσα ανάμεσα Κύπρο-Τουρκία. Σε μεγάλο βαθμό, ναι. Σε μεγάλο βαθμό. Και επίσης είναι και το Αιγαίο. Λέει, και συνεχίζουμε να έχουμε τον έλεγχο του της αρχιπελαγικής δομής, ακόμη και παλιά σχετικά συστήματα, όπως είναι η πυραβλάκα που έχουμε σε υπηρεσία, χρησιμοποιώντας για κάλυψη το αρχιπελαγικό περιβάλλον του Αιγαίου, στο οποίο έχουν ειδικευτεί. Είναι πάρα 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 πολύ επικίνδυνα συστήματα. Δηλαδή μέσα στο Αιγαίο πολύ δύσκολα θα έχουν τύχει οι Τούρκοι. Και αν, επαναλαμβάνω, το βασικό κατ' εμέ είναι αν καταφέρεις να τους επιφέρεις, όχι απλώς να επιτύχεις μια καλύτερη σχέση καταρρύψεων με τον αντίπαλο, να τους επιφέρεις συντριπτικό πλήγμα σε μια μεγάλη κλίμακα αερομαχία, όπως μπορείς να το κάνεις, επαναλαμβάνω, σήμερα, κυρίως με τα Ραφάλ, τα οποία μπορεί να λειτουργήσουν όσο συντονιστής αεροπορικής δύναμης και να λειτουργήσουν ως ολότητα, όχι αεροπλάνο με αεροπλάνο, και να χτυπήσουν στόχους από μεγάλες αποστάσεις. Αυτό σημαίνει επίσης το μεγάλο βεληνεκές, ότι μπορείς να ανθίσεις ένα σημείο, ένα χώρο, ένα φωνικό κυβότιο, να το πούμε έτσι, ένα killing box, το οποίο να ξέρεις ότι ό,τι υπάρχει εκεί είναι εχθρικό και καταρρύπτεται, τέλος.
Λοιπόν, έχεις πολύ, σου δίνει πολύ μεγάλες δυνατότητες που δεν τις είχες μέχρι στιγμής. Και δεν έχω μιλήσει ακόμη για τις δυνατότητες, ούτε πρόκειται, γιατί αυτά είναι πιο έτσι, λιγότερο σημαντικά, και έτσι, σημαντικά, αλλά λιγότερο, που είναι το, η δυνατότητα του συστήματος αυτοπροστασίας του αεροπλάνου, που μπορεί να κάνει και ηλεκτρονικό πόλεμο και μια σειρά από άλλα. Λοιπόν, έχεις και στο στρατό ξηράς, συνεχίζεις, ποτέ δεν την έχασες, την, την υπεροχή όσον αφορά το αρματικό δυναμικό, ας πούμε. Δηλαδή τα ελληνικά άρματα μάχης, τα Λέω 2 Hell, είναι πολύ ανώτερα από ό,τι έχουν να παρατάξουν οι Τούρκοι. Εάν εγκλωβιστούμε δηλαδή σε μια μεγάλη μάχη, σε μια μεγάλη αρματομαχία στον Εύρο, αν εμπλακούμε, είναι δεδομένο ότι, ότι θα έχεις μεγάλο ποιοτικό πλεονέκτημα, χωρίς να πούμε τίποτα για το ανθρώπινο δυναμικό, που εγώ θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ ανώτεροι από ό,τι είναι οι Τούρκοι. Εάν έρθουν σύντομα και κάποια όπλα που τα περιμένουμε εδώ και καιρό, τα έχουμε συζητήσει επανειλημμένως και μαζί, όπως είναι η περιβόητη πύραυλη Spike and Loss από το Ισραήλ, που δεν ξέρουμε πόσους θα πάρουμε και καλώς κάνουμε και δεν ξέρουμε, είναι πολύ απόρριτο, ούτε έχει κυκλοφορήσει, ούτε ξέρουμε πότε θα έρθουν. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν έρθουν σύντομα, που θα έχεις ένα μαγικό όπλο, δηλαδή θα αλλάξουν τα δεδομένα και στο χερσαίο πόλεμο, γιατί πολύ απλά θα μπορείς να χτυπάς από ένα φορτηγάκι ή από ένα ελικόπτερο ή από ένα ταχύπλοο σκάφος, τουρκικά τεθωρακισμένα ή ακόμη και μαχητικά ή μεταφορικά ελικόπτερα, από αποστάσεις δεκάδων χιλιόμετρων, χωρίς ότι ο δεν καταλαβαίνει καν από πού του έρχονται. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτό το όπλο. Για άλλη μια φορά θα θυμίσω ότι οι Ισραηλοί, όταν το πρωτοκατασκεύασαν, το είχαν άκρος απόρριτο, το ονόμαζαν Ταμούζ τότε, και προσπαθούσαν να το κρύψουν την ύπαρξη, γιατί θεωρούσαν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και να μην ξέρει ο αντίπαλος ότι έχουν αυτό το χαρτί στα χέρια τους. Λοιπόν, οπότε και με αυτό το σύστημα έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Λοιπόν, εάν έρθουν και τα άλλα τα πράγματα που παίρνουμε σύντομα, τότε θα έχουμε μια δραματική αναβάθμιση υπέρ ημών μέσα στους επόμενους, για τους επόμενους μήνες μιλάμε, των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Και εκεί λοιπόν νομίζω ότι είναι και μεγάλη πρόκληση, γιατί όταν κλείσουν αυτές οι εκκρεμότητες, αποφασίσουμε και τι θα κάνουμε και με τις κορβέτες και με τα άλλα συστήματα. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει μετά να αρχίσουμε να κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα για το πώς πρέπει να είναι το στράτευμα, όχι πλέον για την επόμενη πενταετία, αλλά για την επόμενη δεκαετία, εικοσαετία, τριακονταετία. Τι τεχνολογίες πρέπει να αποκτήσουμε, τι πρέπει να αναπτύξουμε εδώ, πώς πρέπει να συνδέσουμε την άμυνα με την εγχώρια παραγωγή και μια σειρά από άλλα. Αλλά το γεγονός παραμένει, όπως είπες πριν, ότι έχουν γίνει σημαντικές κρίσιμες αγορές. Εγώ δίνω πολύ μεγάλη έμφαση στις μοναδικές ικανότητες των Ραφάλ, γιατί είπα, είναι το σύστημα που θα αρχίσει να ξετυλίγει το πουλόβερ της τουρκικής πολεμικής μηχανής, αν ξεκινήσει κάτι, και πάρα πολύ δύσκολα μπορούν να αντιμετωπίσουν οι Τούρκοι. Αυτά, Αντρέα μου, πούμε. Δηλαδή, με λίγα λόγια, του χρόνου τέτοια εποχή, καλά να είμαστε, θα έχουμε 20-24 Ραφάλ. Όχι, του χρόνου τέτοια εποχή δυστυχώς θα έχουμε 12 Ραφάλ, γιατί θα έχουμε πάρει τα μεταχειρισμένα, θα μεσολαβήσει ένα κενό μέχρι να αρχίσουν το 2024, θα αρχίσουμε να παραλαμβάνουμε τα 12 καινούρια που θα είναι νέας έκδοσης με ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες, αλλά και αυτά τα 12 μαζί με τα επτάμενα ραντάρ, που θέλω να πιστεύω ότι έχουν επανέλθει σε υπηρεσία. Λοιπόν, γιατί αυτό θα είναι πολύ άσχημο να μην έχουν κλείσει αυτές τις τρύπες, αλλά επειδή το Υπουργείο Άμυνας έχει δείξει ότι έχει τεράστια έτσι, έφεση στο να νοικοκυρεύει τις ένοπλες δυνάμεις, τα επτάμενα ραντάρ μαζί με αυτά τα 12 ραφάλ, με τα Viper που επίσης θα αρχίσουν τώρα θα αρχίσουν και αυτά να έρχονται. Πώς θα υπολογίζονται του χρόνου, δεν νομίζω ότι θα αρχίσουν και αυτά να έρχονται με γρήγορους ρυθμούς. 6 περιμένουμε και αυτά γρήγορα, δεν το θυμάμαι καλά αυτή τη στιγμή. Αλλά θα μπαίνουν και αυτά με γρήγορους ρυθμούς στο προστάσιο. Από ό,τι βλέπω μπροστά μου, γύρω στα 10 με 12. Γύρω στα 10 με 12. Του χρόνου τέτοια εποχή. Ακριβώς. Οπότε θα έχει μια όχι απλώς. Ποια είναι από τα νυν υπάρχοντα F-16. Εάν τα πάρει στο αεροπλάνο. Ως αεροπλάνο με αεροπλάνο, ότι έχει πολύ καλύτερο ραντάρ, έχει ραντάρ ηλεκτρονικής άρρωσης, ότι έχει καλύτερα αβιώνιξη, συστήματα πτήσης, που θα πάρει
καλύτερα όπλα και μια σειρά από άλλο. Αλλά το βασικό που και αυτό θέλω να κατανοήσουμε είναι ότι δεν είναι πλέον αεροπλάνο με αεροπλάνο. Είναι πώς λειτουργούν ως ολότητα, πώς λειτουργούν ως δίκτυο. Δηλαδή πώς μπορούν να λειτουργούν. Ποια είναι η υπεροχή τους. Η υπεροχή είναι αυτό που είπα πριν. Δηλαδή μπορεί το αεροπλάνο να κάνει, να ρίχνει, να στοχεύει από μεγάλες, όπως το Ραφάλ, να μπορεί να το κάνει. Ελπίζω ότι μπορεί να το κάνει και το Viper από μεγάλες αποστάσεις, χωρίς ο αντίπαλος να καταλαβαίνει ότι δέχεται επίθεση. Το οποίο είναι τρομακτικό πλεονέκτημα. Λοιπόν, δεν θα καταλαβαίνω πού τους έρχονται. Πώς να σου το πω, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Η λειτουργία μέσω ζεύξεων δεδομένων και αυτό κατά κάποιο τρόπο η κοινοκτημοσύνη των όπλων που σου επιτρέπουν αυτές τις τεχνολογίες, οποίες τις εντάσσουμε εμείς. Οι Τούρκοι είναι πολύ πίσω ακόμη σε αυτό. Ό,τι ρομποτικά συστηματάκια και να κάνουν είναι πίσω. Τι να κάνουμε τώρα. Και το επιχειρησιακό τους βελτιακές όπως είναι μεγαλύτερο, Κώστα. Ναι. Ναι. Εννοείς για τα Ραφάλ. Ναι. Ναι, φυσικά. Είναι συστήματα και δικινητήρια. Τέλος πάντων έχουν και αυτά είναι, δεν είναι stealth όπως είναι τα F-35, αλλά είναι σχεδιασμένα να έχουν μικρό ίχνος στο ραντάρ. Εάν αρχίσουμε και μιλάμε πλέον και για αποστολές κρούσης, είναι σχεδιασμένα για να κάνουν αποστολές κρούσης χωρίς να γίνονται αντιληπτά, πετώντας σε χαμηλό ύψος, εκμεταλλευόμενοι το τερέν, ακολουθώντας το ανάγλυφο του εδάφους. Δηλαδή τα Ραφάλ μεταξύ των άλλων είχαν σχεδιαστεί και για πυρηνική κρούση. Ένας από τους λόγους που οι Γάλλοι φύγανε από το κοινό ευρωπαϊκό μαχητικό τότε και αφήσαν τους άλλους τέσσερις και φτιάξαν του Eurofighter και αυτοί φτιάξανε το Ραφάλ, είναι ότι οι υπόλοιποι τέσσερις θέλαν αποκλειστικά ένα αεροπλάνο αεροπορικής κυριαρχίας με σκοπό να μπορεί να αντιμετωπίσει τα τότε πολύ επικίνδυνα τα Σουκό 27 και τα Μίγκ 29. Οι Γάλλοι όμως θέλανε και ένα αεροσκάφος στρατηγικής κρούσης να μπορεί να πηγαίνει να διεισδύσει στην κεντρική Ευρώπη και να χτυπήσει με πυρηνικά όπλα. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ένα αεροπλάνο πολύ υψηλών δυνατοτήτων για να έχει επιβιωσιμότητα και με ειδικά με όπλα που να μπορούν να τα εξαπολύσει από χαμηλό ύψος. Και γι' αυτό φτιάχτηκαν και βλήματα μετά συμβατικά όπως είναι η βόμβα αυτή, το πακέτο, το Hammer ή ASM στα γαλλικά που βάζεις τον πυρήνα της βόμβας πάνω σε ένα πυραυλοκινητήρα ουσιαστικά και σε μια κεφαλή καθοδήγησης. Μπορείς να το εξαπολύσεις από χαμηλό ύψος και να χτυπήσεις χερσαίους στόχους σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, πάνω από 40 χιλιόμετρα, χωρίς να γίνεις αντιληπτός. Και όπως μου λέει, λέει ο αγαπημένος μου ο Νίκος είναι ο συνεργάτης μου, ο ηχολήπτης μου. Η Νάγια μου λέει ότι έχει μεγαλύτερη έκταση πτερών και έχει πολύ μεγαλύτερο ορίζοντα κινήσεως από τα κανονικά τα F-16, το Ραφάλ. Ναι. Είναι τέλος πάντων ένα αεροπλάνο νέας γενεάς και με πάρα πολλά στοιχεία. Και τα F-16 βέβαια για μία ακόμη φορά θα δηλαδή, τα πω ότι... περισσότερα καύσιμα. Ναι. Δύο κινητήρες. Να ρωτήσω τον Κώστα, επειδή μου είχε κάνει εντύπωση τότε και το ψάχνα, όταν είχα στείλει τα πρώτα Ραφάλ, ήρθαν απευθείας από τη Γαλλία στην Ελλάδα, χωρίς ανεφοδιασμό. Και βέβαια ο Κώστας είναι ειδικός, γι' αυτό το ρωτάω, διότι είναι τα μοναδικά αεροσκάφη που παίρνουν τρίτη δεξαμενή και μπορούν να εκτελέσουν επιχειρήσεις πολύ μακρύτερα από αυτά τα μέρη. Είναι ένα αεροσκάφος, εν πάση περιπτώσει, που σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη του επιχειρησιακή εμβέλεια. Με τα όπλα μεγάλου βεληνικού που φέρει, σου επιτρέπει και να καλύψει και την Κύπρο. Εντάξει, να το πούμε απλά. Μπορεί να πάει στην Κύπρο, δηλαδή, να κάτσει εκεί και να χτυπήσει τους Τούρκους από μεγάλη απόσταση. Συγγνώμη, δηλαδή, μιλάμε για αεροπλάνο το οποίο πηγαίνει στο Αραράτ και γυρνάει. Τι να σου πω τώρα, δεν φτάνει, ξέρω. Φτάνει δηλαδή στα σύνορα της Αρμενίας. Δεν ξέρω ακριβώς για το Αραράτ. Πάντως για την Ελλάδα και για τον ενιαίο αμυντικό χώρο είναι πραγματικά είναι επαναστατικές οι αλλαγές. Και κάτι άλλο ακόμα. Ότι πετάει, αυτό ο Νικολάκης μου τα λέει, σε ύψος 150-200 μέτρων. Και δεν το πιάνει ραντάρ.
Κρατάει πολύ χαμηλά. Αυτό είπατε εγώ πριν. Έχει σχεδιάστηκε, γι' αυτό και οι Γάλλοι φύγανε από το ενιαίο ευρωπαϊκό μαχητικό, για να μπορεί να πετάει πολύ χαμηλά το αεροπλάνο, να έχει μικρό ίχνος, το σύστημα αυτοπροστασίας που να το καλύπτει, ακριβώς για να μπορεί να κάνει στρατηγικές αποστολές, να πάει να ρίχνει πυρηνικά όπλα. Εντάξει, να κάνει πυρηνική κρούση. Μέχρι τότε οι Γάλλοι είχαν το Mirage 2000, το N, το νουκλεάρ, με το ραντάρ, το αντιλόπ που είναι terrain following, terrain avoidance, δηλαδή ακολουθεί, βλέπει το ανάγλυφο, το εντάψει και το ακολουθεί, αλλά το Mirage 2000 δεν είναι σχεδιαστή για δύο πράγματα. Λοιπόν, το Rafale λοιπόν ήταν 10 σκάλες πιο πάνω. Οπότε ακριβώς για να φαντάσου τώρα οι απαιτήσεις να μπορείς σε πόλεμο εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης, για τότε να πήγαινε να ρίχνει πυρηνικά και να επιβιώσει. Το αεροπλάνο έχει τεράστιες δυνατότητες σε αυτό το τομέα. Να πούμε ένα παράδειγμα, Κώστα, ναι. Να πούμε ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό στον κόσμο. Να σηκώνεται από το Τσάντ, να πετάει χωρίς να εξημερώσει, να πηγαίνει να διαλύει τη βάση των Μπαϊρακτάρ στη Λιβύη, να καταστρέφει τα τουρκικά τα κόραλ και ακόμα να ψάχνουν οι Τούρκοι από πού τους ήρθαν. Από πού τους ήρθαν και τα αντιοροπορικά, τα Χοκ, δεν καταλάβανε. Και μάλλον τους χτύπησαν με αυτές τις βόμβες της Χάμερ, της ΑΑΣΜ δηλαδή, που λέγαμε πριν. Ναι. Είναι δηλαδή ιδανικό αεροσκάφος και για κρούση, γι' αυτό για μένα και για άλλους συναδέλφους, αλλά εδώ λέω την προσωπική μου άποψη, θα ήταν αμαρτία μεγάλη να μην προχωρήσουμε και σε περαιτέρω αγορά. Δηλαδή νομίζω ότι τα 40 αεροπλάνα, ακριβώς για να εκμεταλλευτείς τις δυνατότητες, νομίζω ότι έπρεπε να είναι στόχος, ειδικά των νέων γενεών. Μα είναι στόχος μας. Ναι. Αυτό μου το έχουν διαβεβαιώσει. Να πω και κάτι άλλο. Επίσημα, συγγνώμη, να πω και κάτι άλλο πριν αλλάξει κουβέντα. Για αυτό που έχω γράψει με ντοκουμέντα έχουμε αφισβητηθεί. Ένα λεπτό. Έχει και τον αόρατο. Συγγνώμη, θες να το πεις μετά το τρίλεπτο. Όπως θες. Διάλειμμά μας. Εντάξει. Τώρα που είναι ο Κώστας για να το πιστοποιήσει, όχι. Θα μας χαρίσει για άλλα 10 λεπτά. Δεν θα το καταπιεί η Αυριτανία. Επιστροφή στα γρήγορα, γιατί θα την κοπανίσει ο Γρήβας. Το περιμένουν τα κοκορέτσια. Λοιπόν, Γιώργη, ρώτα τον, γιατί έχω και εγώ να το ρωτήσω. Τώρα που είναι εδώ, ναι. Πιάσουνα. Είχα δημοσιεύσει τότε που γινόταν η μεγάλη μάχη και κάποιοι δεν θέλαν να πάρουμε τα Ραφάλ. Ένα άρθρο στο SL Press για τον αόρατο πολεμιστή που με τα Ραφάλ εξασφαλίζει αεροπορική κυριαρχία και μιλάω για τον Εύρον. Βέβαια, κάποιοι έσπευσαν μετά στο παιχνίδι των εντυπώσεων να πούν ότι αυτό είναι ένα σύστημα ενός stealth αεροπλάνου χωρίς πιλότο, δηλαδή UCAV, ένα stealth drone, ότι είναι σχέδιο που έχει συμμετάσχει η Ελλάδα και τα λοιπά. Εντάξει, κοίτα, μετά την πτήση την οποία είχα παρουσιάσει τότε με βίντεο που πέταγε μαζί το Ραφάλ, τον Εύρον, τον Εύρον, το UCAV αυτό, το βαρδιστικό, το stealth, μαζί με τα Falcon 7, η τεχνολογία υπάρχει. Δηλαδή, μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή, όπως είπε ο Κώστας, την οποία τα Ραφάλ, ειδικά της καινούργιας έκδοσης, έχουν τη δυνατότητα ο πιλότος να έχει wing, δηλαδή στο φτερό του υπερασπιστή, ένα αεροσκάφος χωρίς πιλότο, το οποίο το καθοδηγεί ο ίδιος και το βάζει και εκτελεί πτήσεις ο ίδιος ο πιλότος του Ραφάλ. Η τεχνολογία αυτή υπάρχει. Τώρα εμείς μπορεί να θέλουμε για λόγους απορρίτου να λέμε ότι δεν τα έχουμε, δεν κάνουμε, δεν προχωράμε, αλλά η τεχνολογία υπάρχει, είναι της Ντασό και προς τα εκεί στρέφεται η σύγχρονη πολεμική αεροπορία. Και ένα τελευταίο, εδώ ήθελα τη γνώμη του Κώστα. Οι δικές μου προφορές λένε ότι όχι απλά υπάρχει τεχνολογία, αλλά έχουμε κάνει πολλά βήματα προς τα εκεί. Έτσι μαθαίνω. Ναι, ο περίεργος, ναι. Ή μάλλον απάντησε αυτό που ρώτησε. Ναι, είναι αλήθεια και αυτό ακριβώς είναι και ένα από αυτά που είπα πριν, ότι πρέπει να σκεφτούμε και πιο μακροπρόθεσμα. Και το μακροπρόθεσμο πλέον είναι ότι η εποχή των μεμονωμένων αεροπλάνων, δηλαδή ότι θα βγει το F-250 που θα αντικαταστήσει το F-22, έχει περάσει. Τώρα μιλάμε για αεροπορικά συστήματα συστημάτων. Δηλαδή το ευρωπαϊκό, το FCAS, το Future Combat Air System,
που είναι η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, και μια χαρά θα μπορούσε να ήμασταν και εμείς μέσα. Είναι ένα σύστημα σχημάτων. Δηλαδή θα έχει επανδρομένα αεροπλάνα. Γύρω από αυτά, όπως είπε ο Γιώργος, θα είναι τα loyal wingmen, δηλαδή μη επανδρομένα ρομποτικά αεροσκάφη που θα τα πλαισιώνουν, που θα είναι και πιο χαμηλού κόστους, με υψηλότερες δυνατότητες όμως, και θα υπάρχουν και συστήματα ζεύσης δεδομένων, βλήματα πολύ μεγάλου βεληνικούς και. Την ίδια φιλοσοφία έχει και το αγγλοσουηδικό, το Tempest. Την ίδια φιλοσοφία έχουν και οι Αμερικανοί, οι Αυστραλοί, οι Ρώσοι που φτιάχνουν το Hotnik, το μη επανδρομένο, το ρομποτικό, για να πλαισιώνει τα Sukhoi 57. Οπότε η επόμενη, για μένα η επόμενη κίνηση θα έπρεπε να είναι η συμμετοχή σε εξυπαρχής σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, να αρχίσουμε και εμείς να γινόμαστε παραγωγή. Η καλύτερη υποψηφιότητα και για λόγους γεωπολιτικούς και για λόγους άλλους είναι το FCAS. Αλλά όλες οι προτάσεις είναι συζητήσιμες. Οπότε ναι, είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή πρέπει να μπούμε σε αυτό το χώρο πλέον και της παραγωγής, της συμπαραγωγής, που θα ενισχύσει και το ρόλο μας μέσα στην Ευρώπη, για πάση περιπτώσει, σε αυτό που λέμε δυτικό κόσμο, και να αναπτύξουμε και συστήματά μας. Λοιπόν, εδώ στο χώρο οι Τούρκοι είναι πιο προχωρημένοι από εμάς, πολύ πιο προχωρημένοι, που είναι και το επίφοβο της υπόθεσης. Ρε Κώστα, πες μου κάτι. Μετά την περιπέτεια της Ουκρανίας, οι χοντροκέφαλοι της Ευρώπης θα αποφασίσουν να συνδημιουργήσουν την Ευρωπαϊκή Άμυνα? Αυτό, Ανδρέα, είναι μια τόσο μεγάλη κουβέντα και φοβάμαι ότι είναι... Έχω μια απάντηση. Ένα ναι, ένα όχι. Ναι. Είπες τη μαγική λέξη χοντροκέφαλη. Ας αφήσουμε όλα τα υπόλοιπα μείον των ταγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η χοντροκεφαλιά πραγματικά δηλαδή είναι μοναδική. Αλλά όντως φαίνεται ξεκάθαρα πλέον ότι χρειάζεται η ενίσχυση, δραματική ενίσχυση ευρωπαϊκής ενιαίας άμυνας. Και αυτό σημαίνει επενδύσεις σε υψηλή τεχνολογία και πράγματα που γίνονται και πράγματα που μας βολεύουν και εμάς. Γι' αυτό εγώ λέω η μαγική λέξη είναι εγχώρια ανάπτυξη, έρευνα και ανάπτυξη, research and development. Και σε συνδυασμό φυσικά, όχι μόνο σου, δεν είσαι Βόρειος Κορέα, σε συνεργασία, ούτε αυτή κάνει πράγματα εντελώς μόνη της. Λοιπόν, σε συνεργασία με όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή, είναι ιδανική η συγκυρία για να ξεκινήσουμε να αναπτύσσουμε δικές μας τεχνολογίες σε συνεργασία και με τους υπόλοιπους. Και μια κουβέντα που είπε εκείνος ο κοντόχοντρος ο Τούρκος, ο οποίος είναι και ο πατέρας της γαλάζιας πατρίδας, εκείνος ο Ναυαρχούκος, ο οποίος τι είπε? Τα Ραφάλ, όπως και τα F-35, είναι τα μόνα αεροπλάνα τα οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσουν τα S-400. Ναι, το S-400 είναι ένα πάρα... Ναι, χαμός, ναι. Στο πάνελ. Σηκώθηκε μια ωραία γκομενάρα να παραβεί, άρχισε να σκούζει, ένας δίπλα της είναι αυτά που λέτε, και γυρνάει και λέει, εγώ πάντα λέω αυτό που πιστεύω. Γενικότερα δεν υπάρχει το απόλυτο σύστημα αεράμυνας, και γενικότερα η αεράμυνα ως πιο στατικό μέγεθος, να το πούμε έτσι, υστερεί εναντί της πολεμικής αεροπορίας, και ιστορικά το έχουμε δει ακόμη και πολύ πυκνά συστήματα αεράμυνας που είχαν οι Άραβες εναντίον των Ισραηλινών δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Το S-400 είναι ένα εκπληκτικό σύστημα, πάρα πολύ επικίνδυνο. Εάν οι Τούρκοι το εξελίξουν, δηλαδή πάρουν και το νέο τον πύραυλο, το 40N6, που έχει πολύ μεγάλο βεληνικές και ικανότητα να βρίσκει μόνο στους στόχους, άρα να χτυπάει εκτός του οπτικού ορίζοντα, χωρίς να ελέγχεται από το ραντάρ, θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως είπα πριν, αεροσκάφη σαν το Ραφάλ σχεδιάστηκαν για να κάνουν βαθιές διεισδύσεις πετώντας χαμηλά και να χτυπάνε, να εξαπολύουν όπλα κρούσης εναντίον χερσαίων στόχων, δηλαδή από χαμηλά υπερακριβίας, σαν αυτά που χρησιμοποίησαν εναντίον των Τούρκων στη Λιβύη. Οπότε ναι, το S-400 είναι ένας πολύ τρωτός στόχος για αυτό το αεροπλάνο, να το πω. Είναι ένας πολύ τρωτός στόχος. Η Ουκρανία είχε ή 6 ή 8 συστήματα
S400. Αυτό δεν το ξέρω, αλλά ναι. Τα οποία τι γίνανε, δεν μιλάμε για τα S300 που είχε S400. Ναι, εν πάση περιπτώσει και γενικότερα γιατί τα ρώσικα αεροπλάνα κάνανε πάρτι. Ναι, Ανδρέα, δεν έχω επαρκή γνώση για το τι συνέβη στην Ουκρανία. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει μια τάση γενικώς και στη Δύση και στην Ανατολή, κυρίως στη Δύση φυσικά, να αναπτύσσονται και όπλα πυροβολικού, που αυτά περιμένουμε επίσης να δούμε από τους φίλους μας τους Αμερικανούς ή από κάποιον άλλο να πάρουμε, ειδικά ακριβώς για να διεισδύουν σαν βελόνες να σπάνε. Είναι αυτός ο πύραυλος που έχουμε ξαναζητήσει, ο διάδοχος του ATACMS που μπαίνει στο εξυγχρονισμό, είναι το MLRS, ο PRSM, Precision Strike Missile, με βεληνικές που θα ξεπερνάει τα 600 χιλιόμετρα και σχεδιάστηκε ακριβώς για να χτυπάει αυτές τις φυσαλίδες, τα bubbles, τα αντιπρόσβαση και άρνηση περιοχής συστημάτων, εξελιγμένων συστημάτων αεράμινας, όπως είναι το S400. Πυροβολάς από το Κίο και ανάβει φωτιάς δεν γεράνει. Πυροβολάς ακριβώς από το σημείο που είμαι εγώ, από το καφέ Πλάτανος στην ωραία δυτική Φραγκίστα Ευρυτανίας, και χτυπάς το S400 στην Τουρκία και δεν το παίρνει και χαμπάρι. Μάλιστα. Το S400 το παίρνει χαμπάρι, αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, Γιώργο μου, θέλω να το ρωτήσεις κάτι? Όχι, απάντησε πλήρως. Απάντησε πλήρως. Κωστή μου, καλή ξεκουράση. Να είστε καλά, και εγώ, Ανδρέα, σε ευχαριστώ για όλες αυτές τις ωραίες που κάναμε φέτος. Σου χαρίζουμε το οξυγόνο, σου χαρίζουμε τα ελάτα, σου χαρίζουμε τις λίμνες. Καλή ξεκουράση. Πάνω απ' όλα την αγάπη μας. Καλό βράδυ, Ανδρέα, καλό βράδυ, Γιώργο μου. Γεια σας. Καλό βράδυ, Κώστα.